Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως ο προϋπολογισμός συμπυκνώνει. Θα παρακαλούσα πολύ ησυχία. Όσοι έχουν, δεν επιθυμούν να πολιτική διαβάσουν, σκέψη, να βγουν έξω. Συμπυκνώνει την πολιτική σκέψη όλων όσων είμαστε εδώ πέρα. Αν παρακολουθούσε ο πατραϊκός λαός τη συζήτησή μας εδώ πέρα σήμερα, και πιθανόν κάποιοι να μας παρακολουθούν, και περίμενε ότι θα φωτιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αλήθεια, θα βλέπει ότι δυστυχώς εδώ πέρα πλέον, επειδή μπήκαμε σε μία περίοδο εκλογών, δεν πρέπει να περιμένει τίποτα από το να φωτιστεί, γιατί όταν πλησιάζουν οι εκλογές θα πρέπει ό,τι βλέπουμε να τα σβήνουμε. Όχι στην πραγματικότητα, γιατί ο πατραϊκός λαός γνωρίζει το τι γίνεται στην πόλη μας, αλλά λεκτικά και με χίλιους τρόπους παραμορφώνει μια πραγματικότητα. Χάνεται η αλήθεια. Εδώ μέσα όμως, γιατί έξω η αλήθεια μιλάει μόνη της. Περπατάνει ο πατραϊκός λαός, βλέπει τι δουλειά γίνεται, βλέπει τους εργαζόμενους. Εμείς σήμερα εδώ πέρα, αν πεις ας πούμε ότι δίπλα υπάρχει ένα πάρκο, θα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει αυτό το πάρκο, γιατί λόγια είναι αυτά και τα λες. Λες για παράδειγμα ότι αυτό που παραλάβαμε το 2000 και που δεν άρεσε σε κάποιους και καταστράφηκε, μπορείς να βγεις εδώ πέρα και να πεις ότι αυτό δεν είναι έτσι, γιατί δεν ξέρει. Γιατί τα χρόνια κυλήσανε και δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς μία φωτογραφία που να δείχνουμε τις διαφορετικές αντιλήψεις, ότι αυτό που θα απολάμβανε ο πατραϊκός λαός από το παρελθόν γινόταν ιδιοκτησία των λίγων. Και εμείς αυτά είχαμε αντίθετη άποψη. Λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να κρατηθούμε, να κρατηθεί σε ένα επίπεδο η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θέλουμε να μας παρακολουθεί και κάποιος, γιατί έτσι όπως το πάει το πράγμα, το είπε και ο Ηλίας εν μέρη με μία άλλη οπτική γωνία, δεν μπορεί να παρακολουθήσει, διότι σου λέει τι είναι αυτό το οποίο λες. Άρα θα πρέπει να κρατηθεί στις δικές του αντιλήψεις και προσωπικές του εμπειρίες για να καταλάβει το έργο που γίνεται, γιατί για όλα τα πράγματα το άσπρο γίνεται μαύρο. Προχωρήστε λοιπόν έτσι. Να βάλω όμως ορισμένα ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν κατανοητά. Ήμουνα πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, σε μία συζήτηση στην ΕΡΤ με τον Γενικό Γραμματέα τον Κώστα τον Μπουλάκη, ο οποίος εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Και του λέγαμε, συζητούσαμε για τα έσοδα των Δήμων. Και παραδέχτηκε αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι οι Δήμοι, και δέχτηκε, ναι, λέει, έβαλε σωστά την ημερομηνία, ότι από το 2010 μειώθηκαν τα έσοδά τους κατά 60% και η ΣΑΤΑ, δηλαδή για τα έργα, κατά 80%. Είναι κάτι το οποίο αρνούμαστε εδώ μέσα? Είναι αλήθεια ή ψέμα? Ναι. Λέω, έχουμε εδώ πέρα για να επισημάνει την... Άρα έχουμε επομένως μία πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει να τοποθετηθούμε. Συμφωνούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνουμε το 60%, λέω για το επίπεδο. Σκεφτείτε ότι το 2010 εμείς λέγαμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να πάρουμε περισσότερα, γιατί οι ανάγκες ήσαν περισσότερες. Για έργα λέγαμε να πάρουμε περισσότερα. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι που παίρνουμε το 20% των... Συγγνώμη, μπορείτε να σταματήσετε λιγάκι? Ναι, αφήστε το λοιπόν. Μπορούμε να έχουμε το 20% των... Να έχουμε το 20% της ΣΑΤΑ μόνο? Ποια είναι η τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που λέει
ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά για να μας τα δώσουν και ότι μας τα κόβουν από την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί δεν υπάρχουν ή τα δίνουν σε κάτι χρησιμότερο. Δεν ακούγεται κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα δεν πάνε στη θάλασσα, πηγαίνουν σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία και τα κάνουν καλό της ψυχής τους όπως το κάνανε και παλιότερα. Να πάμε παρακάτω σε ορισμένες άλλες αλήθειες που έχουμε. Ο προϋπολογισμός υλοποιεί το τεχνικό πρόγραμμα. Συμφωνήσαμε την προηγούμενη συνεδρίαση για το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των εργαζομένων μας. Το ψηφίσαμε. Ο προϋπολογισμός τι κάνει? Χρηματοδοτεί αυτά τα έργα να γίνουν πραγματικότητα. Τι άλλο έχουμε? Ότι για να λύσουμε τα προβλήματα σήμερα στην πόλη μας, λένε οι κυβερνώντες και γραπτός ότι κοιτάξτε κύριοι, πρέπει να παίρνετε περισσότερα χρήματα από τον χρήστη ανταποδοτικά για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη σας και μην περιμένετε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συμφωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση? Εμείς λέμε όχι. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις τι λένε πάνω σε αυτό? Συμφωνούν ή όχι? Εμείς λοιπόν που δεν συμφωνούμε αγωνιζόμαστε να έχουμε περισσότερα χρήματα. Οι άλλοι περιμένουν να αυξήσουμε τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσει ο πατραϊκός λαός. Γίνονται έργα στην πόλη μας ή όχι? Υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Μα αυτό το πρόγραμμα, αυτή η μελέτη υπήρχε, δεν έκανε χίλια. Γίνονται ή δεν γίνονται? Εργοτάξιο είναι η Πάτρα. Όσοι ζούμε στην Πάτρα δεν έχουμε δει ότι το 35 με 40% των σχολείων έχει αλλάξει όψη ριζικά? Δεν περνούμε από αυτούς τους δρόμους? Δεν θέλουμε να το πούμε, να το παραδεχθούμε? Εμείς δεν σας ζητάμε να ψηφίσετε τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί άμα πείτε την αλήθεια και πάμε με την κοινή λογική, εκεί θα καταλήξετε. Να την ψηφίσετε, μην το λέτε. Αλλά είναι εδώ και να πείτε ότι δεν γίνονται πράγματα. Άρα λοιπόν λέμε ότι προχωράει, κινείται η οικονομία της πόλης από το Δήμο για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη. Φέρνω ορισμένα παραδείγματα για όσους είναι καλοπροαίρετοι. Ο ΣΕΓΑΣ αποφάσισε οι πανελλήνιοι αγώνες 4 συνεχείς χρονιές να γίνουν στο Παπελοποννησιακό. Εμείς δεν είμαστε φαρφαρόνοι. Θα μπορούσαμε να βγαίναμε και να λέγαμε κοιτάξτε την ανάπτυξη, 4.000 κρεβάτια κλείνονται εκείνη την περίοδο, εδώ ήρθανε 5.000 αθλητές μαζί με τους προπονητές τους, τους τεχνικούς τους, τους συγγενείς τους. Δεν το κάνουμε. Δεν βγαίνουμε να τα πούμε. Γιατί? Γιατί δεν θα αλλάξει η ζωή και δεν αλλάζει παρά την παρουσία του στη ζωή, γιατί θέλει άλλα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια. Πηγαίνουμε και παρακολουθούμε. Ήλεγα προηγουμένως, ας πούμε, λέω εγώ για την αλήθεια. Λέμε για τον ξενώνα των αστέγων. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κτίριο, είπαμε. Και παλεύουμε επί 2 χρόνια με ένα συγκεκριμένο χώρο να τον νοικιάσουμε και να προχωρήσουμε και πάμε με βραδείς ρυθμούς, όχι όμως γιατί φταίει η Δημοτική Αρχή, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εκεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κτίριο σωστό, και αυτό είναι γνωστό. Γιατί το κρύβουμε, αφού αλήθεια είναι και το ξέρετε όλοι σας ότι μπορεί ή και μπορούμε να μάθουμε άμα δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν θα γίνει και ο ξενώνας των αστέγων, θα έχουμε και ένα χώρο για εκεί και θα είναι πολύ ωραίος ο χώρος που θα έχουμε για να φτιάξουμε, για να μπορεί να... γιατί θα βάλουμε και άλλες δραστηριότητες σε αυτόν τον χώρο. Μιλούμε για λαϊκά φροντιστήρια. Μην κάνουμε σύγκριση ανώμια πράγματα. Άλλο το μέγεθος του ενός λαϊκού φροντιστηρίου, άλλο το μέγεθος του άλλου. Λέω αριθμητικά. Μιλούμε για την ποιότητα, για τους πόσους καθηγητές πηγαίνουν. Τι γίνεται, μιλούμε άλλη σύγκριση. Άλλο πράγμα ήταν τότε, άλλο τώρα. Και γι' αυτό και λέμε και δεν κάνουμε... Δεν λέμε και θαυμάστες μας, λέμε το αντίθετο. Λέμε για δέστε που καταντήσαμε να κάνουμε λαϊκά φροντιστήρια. Αυτό είναι το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης που πρέπει να έχουμε. Αυτή είναι η διαδικασία τα παιδιά μας να βρουν ένα δρόμο μπροστά τους. Άρα λοιπόν άλλο είναι το θέμα μας. Κλείνοντας λοιπόν θέλω να πω και κλείνω με αυτό ότι
γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αύριο πρέπει να σας ενημερώσω, είναι μια σημαντική μέρα για να χαρείτε και όχι να λυπηθείτε και να λέτε ότι ο ημέ τι κακό μας συνέβη, αυτοί θα κάνουν και το Αρσάκιο. Λοιπόν, το Αρσάκιο αύριο συνυπογράφουμε με τον εργολάβο που θα το αναλάβει για να ξεκινήσει το έργο του νέου Δημαρχείου. Και είναι σημαντική μέρα. Γιατί ένας χώρος αξιόλογος, ένα τοπόσημο της πόλης μας, σε ένα χρόνο θα έχει ζωή. Δεν θα είναι νεκρό. Και αυτό βέβαια ήτανε όμως έτσι. Μη λυπόσαστε λοιπόν που αύριο θα βγούμε και θα πούμε ότι ναι, μπαίνουν μέσα για να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Όπως παραδίπλα ένας άλλος χώρος που φτιάχνεται, που γίνεται παιδικός σταθμός, ήταν και εκείνος ένα ερείπιο. Όπως και προχθές ένα άλλο ερείπιο που ήταν στα Ροήτικα υποδέχθηκε και γεμίσαν ζωή. Και στη Μανιακίου λοιπόν και Κορίνθου θα έχουμε παιδιά με ζωή να πλημμυρίζουν χώρους που δεν ήταν τίποτα, όπως έγινε το καλοκαίρι στα Ροήτικα και όπως γίνεται σε όλες τις γειτονιές, και τα επειδή τα έχουν υποθεί πολλές φορές και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εν συντομία παρουσιαστήκαν και εδώ μέσα. Κλείνω να κρατήσουμε, λέω, αν θέλουμε να έχουμε μία αντιπαράθεση, αν κρατούν και τα κότσια είναι μερικές φορές, να κάνουμε μία σοβαρή αντιπαράθεση, και όποιος πιστεύει στη συνειδηλογία του έχει, πιστεύω πραγματικά, και αισθάνεται υπεροχή, θέλει ηρεμία και συζήτηση. Όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτά που εκπέμπουν δεν είναι αποδεκτά, δεν είναι εκεί που πρέπει, ζητούν άλλου είδους συζήτηση, και γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε και θα λέμε η συζήτηση θα γίνεται για αυτό που απασχολεί, και εδώ ιδού δόξης πεδίο λαμπρό να κάνουμε αντιπαράθεση ιδεών, προτάσεων με τόσο ωραίο τρόπο που να γίνονται κατανοητά και να μην στρίβουμε από εδώ και από εκεί για να αποφύγουμε το κρίσιμο σημείο. Τι ωφελεί αυτό το λαό σήμερα, ποια πολιτική τον ωφελεί, και να καταλήξει ήρεμα, και εδώ είμαστε να ανταλλάξουμε απόψεις.